κόσμο του. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό το είδαμε σήμερα. Και τίποτα δεν μπορεί να διαψεύσει τη ματιά όλων μας πάνω σε αυτό. Μπήκε μια πρόταση σε ψηφοφορία για ένα σωματείο, σε εισαγωγικά, ένα εργοδοτικό μόρφωμα που το γνωρίζουν και οι πέτρες. Όλοι ξέρουμε τι περιέχει αυτό το σωματείο. Και επιλέξαμε με συνείδηση, γιατί φάνηκε, συνάδελφοι, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν πραγματικά να γίνει το συνέδριο, να μην οξύνουμε καμία κατάσταση. Αλλά όχι, συνάδελφοι, να μας βγάλουν τρελούς. Να λένε ότι το 127 είναι μεγαλύτερο από το 138. Να μετράμε και να ξαναμετράμε σαν να είμαστε παιδάκια. Να υποτιμάται η βούληση των εργαζομένων, να υποτιμάται η νοημοσύνη μας, επειδή δεν είχαν το συσχετισμό μέσα στο συνέδριο. Που περιμέναμε 5 ώρες για να φέρουν τον κόσμο. Να έρθουν να ψηφίσουν τον εαυτό τους. Να υπερασπιστούν το σωματείο τους. 5 ώρες και δεν το καταφέρανε, συνάδελφοι. Και υπάρχει πρόταση να προχωρήσουν για αύριο. Εμείς είμαστε εδώ. Και θα επιμείνουμε και σήμερα και αύριο και όποτε να είναι να εκφραστεί η πραγματική βούληση των εργαζομένων και να συνεχιστεί η νομοποίηση όποτε και όπως θέλουν. Προφανώς αύριο είναι και κλειστά τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν μια ευκολία παραπάνω. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω στις συλλογικές διαδικασίες. Δεν πρόκειται να κρύψουμε κάτω από το χαλί μια σειρά πλευρές που τέτοιες διαδικασίες τις βάζουν να λειτουργούν στο σκοτάδι. Και είμαστε εδώ, η μοναδική δύναμη από ό,τι φάνηκε από το 2019 μέχρι σήμερα, που θέλουμε πραγματικά να γίνει το συνέδριο με πραγματικούς εργαζόμενους.